Κύριε Πρόεδρε, ξεκινήστε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε τον προϋπολογισμό και είναι πράγματι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Από το 1993 που βρίσκομαι στην αίθουσα αυτή συζητώντας προϋπολογισμού, είναι η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση είναι απούσα. Τρεις βουλευτές αντιπολιτεύσεως κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού βρίσκονται στην αίθουσα. Είναι ξεκάθαρο πια ότι σε αυτή τη ζήτηση του προϋπολογισμού η αξιωματική αντιπολίτευση προτιμά να είναι απούσα. Ναι, από το Πασόκ είστε εσείς. Έχετε δίκιο. Και ο κύριος Αμυράς από το ποτάμι. Αντιλαμβάνομαι και εγώ αν ήμουν αντιπολίτευση στις θέσεις σας πάλι θα προτιμούσα να είμαι απόν. Γιατί η συζήτηση του προϋπολογισμού φέτος, ως ήθιστε, θα πρέπει να συγκρίνεται με την περσινή συζήτηση του προϋπολογισμού. Με αυτά που έλεγε η αντιπολίτευση για το τι θα γίνει φέτος, για αυτά που έχουν επιτευχθεί από τον κυβερνητικό έργο και για αυτά τα οποία θα έρθουν στην επόμενη χρονιά στον προϋπολογισμό που η κυβέρνηση κατέθεσε και τους στόχους που έχουμε βάλει. Εγώ θα ζητήσω σήμερα στο πρώτο μέρος της ομιλίας μου από τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί με ιδιαίτερη αγωνία αυτή τη συζήτηση, ασχέτως αν η αντιπολίτευση αγνοεί τη συζήτηση αυτή, να σκεφτεί ποιος θα ήταν ο προϋπολογισμός εάν δεν ήταν η σημερινή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και αν κυβέρνηση είχε επιλέξει ο ελληνικός λαός να είναι η Νέα Δημοκρατία. Με πρωθυπουργό τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε δηλαδή τι θα είχε προαναγγελθεί για τον ελληνικό λαό και για την οικονομία της χώρας στο 2017. Όλα ξεκινούν με μια πραγματικά συνέντευξη από καρδιάς που έδωσε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγες μέρες στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτα, όταν είπε ότι εμείς θα δεχόμασταν κατά 100% αυτά τα οποία ζητεί ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, και οι δανειστές. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και ακόμα παραπάνω. Ποια είναι αυτά λοιπόν και τα ακόμη παραπάνω? Να τα βάλουμε λίγο και να δούμε τι σημαίνουν για τη ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη. Να δούμε δηλαδή τι θα σήμαινε για τον ελληνικό λαό για το 2017, εάν η πολιτική του επιλογή δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση, αλλά ήταν μια άλλη κυβέρνηση. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση αυτή θα ήταν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, έτσι και έτσι, μαζί πλέον είναι στα πάντα, θα ψήφιζαν μέτρα στο φετινό προϋπολογισμό πάνω από 8,8 δις, βασισμένα στο 4,5% πλεώνασμα το ΑΕΠ που είχαν δεσμευτεί για 3 χρόνια, 2017, 2018 και 2019. Αυτά είχε υπογράψει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Οι επικουρικές συντάξεις θα είχαν εκμηδενιστεί. Μηδέν. Οι συνταξιούχοι θα έβλεπαν στο ATM μείωση πάνω από 50% στο εισόδημά τους. Αυτή ήταν η προαναγγελία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη κυβέρνηση βάσει αυτών που είχαν δεσμευτεί με τους δανειστές για το 2017. Οι συνταξιούχοι δεν θα απολάμβαναν του προνομίου της ελάχιστης εγγυημένης σύνταξης. Και βεβαίως ο προϋπολογισμός τους θίξε την αυτή στον αέρα. Οι ίδιοι δηλαδή συνταξιούχοι που σήμερα προστατεύτηκαν με όλες τις προσπάθειες που έκανε αυτή εδώ η κυβέρνηση για να προστατεύσει την ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη θα είχαν απολέσει στο σύνολό τους τη σύνταξή τους.
Η ανεργία βάσει των προϋπολογισμών και των υπογραφών που είχαν μπει θα είχε μείνει σταθερή στο 26% και θα αυξανόταν ακόμα περισσότερο εφόσον ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο, το λόγο του έργο και θα απέλυε 15.000 υπαλλήλους. Πραγματικά έχει σκεφτεί κανείς από τους δημοσίους υπαλλήλους τι θα συνέβαινε αν δεν ήταν στην κυβέρνηση πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και αυτή η κυβέρνηση είχε παλέψει για την παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις τους και είχε επικρατήσει η άποψη ότι απολύουμε δημοσίους υπαλλήλους για να ικανοποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο αυτοί είχαν υπογράψει. Είχαν μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια. Και θέλω να πω ότι αν ακολουθούσαν την άποψη που ο κύριος Βόλφγκαν Σόιμπλε, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που θα εφάρμοσε ή θα εφαρμόσει, αν ομιγέννητο δοθεί λαϊκή εντολή, σημαίνει ότι όπως το Δεκέμβριο του 2014 μας παρέδωσαν 80 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια, ενώ παράλαβαν 22 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, θα επέρχεται η πλήρη καταστροφή της αγοράς και των τραπεζών, οι οποίες θα ήθελαν και νέα ανακεφαλοποίηση το 2017. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ιταλία. Η Ελλάδα θα είχε μετατραπεί σε μία βίλα οργίων, με τον κύριο Φούχτελ να βρίσκεται εδώ και τα κοράκια να έχουν υφαρπάξει την πρώτη κατοικία. Αυτή εδώ η κυβέρνηση προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Θα είχαν ξεπουλήσει νύχτα, όσοι συνηθίζουν τα κόκκινα δάνεια. Ναι σε όλα. Αυτή είναι η προαγγελία την οποία κάνει ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στο ραδιόφωνο λίγες ώρες πριν αρχίσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Και βεβαίως, τι λέει, εγώ τι λέω. Κύριε, αγαπημένα μου, κύριε Μπούρα, τώρα απλά δεν πηγαίνουν συμβολέων. Κύριε Μπούρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούσατε τη συνέντευξη του αντιπρόεδρου του κόμματός σας. Είπε ότι θα ακολουθήσει όλες τις υποδείξεις που έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Σόιμπλε. Ναι ή όχι. Το ακούσατε. Αυτό ακριβώς έλεγε. Έλεγε λοιπόν, εκτός αν πια υπάρχουν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που δεν συμφωνούν με την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό οφείλουν να το εκφράζουν με τη σημερινή της ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Εάν συμφωνείτε, σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω θα συνέβαιναν. Ή ακόμα θα συμβούν εάν έρθετε στην εξουσία. Μετά βέβαια το 2019 που θα γίνουν εκλογές. Για να δούμε λοιπόν και το παρελθόν. Τι συνέβη με το PSI. Κουρέψατε 140 δισεκατομμύρια ομόλογα. Η αλήθεια είναι 106. Ταυτόχρονα για τον κλιματικό αυτό PSI δανειστήκατε 30 δισεκατομμύρια προκειμένου να λαδώσετε αυτούς που συμμετέχουν. 5,5 δις για τόκους και 48 δισεκατομμύρια για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αφού τις κουρέψατε, αφού κουρέψατε τα πανεπιστήμια, αφού κουρέψατε τα νοσοκομεία, αφού κουρέψατε τα πετοχικά ταμεία, αφού κουρέψατε δηλαδή ουσιαστικά τον πλούτο του ελληνικού λαού. Είναι βέβαιο ότι ο σημερινός προϋπολογισμός, εάν συζητείτε με τα δεδομένα τα πολιτικά τα οποία εσείς ανακοινώνετε, σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικός και θα έχει οστήματα το σύνολο του ελληνικού λαού. Και έρχεστε τώρα και ακούω φωνές οι οποίες αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να μοιράσει ένα μέρος από αυτό το πλεόνασμα που με το αίμα του πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και σας ρωτώ ευθέως, έχετε αντίρρηση για την παραμονή του ΦΠΑ στα ίδια επίπεδα στα νησιά μας που δέχθηκαν όλες σε αυτές τις μεταναστευτικές ροές? Πιστεύω ότι έχετε αντίθεση. Συμφωνείτε? 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 Εμείς το αυξήσαμε. Θα σας θυμίσω ότι εσείς το υπογράψατε. Και όχι απλώς το υπογράψατε, αλλά τότε, όταν γινόντουσαν οι συνομιλίες, λέγατε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά και υποχρέωση της χώρας να διατηρήσει τα νησιά κάτω των 2.000 κατοίκων. Είναι ζημιογόνα τα νησιά αυτά, λέγατε.
Έχετε αντίρρηση στο να δοθεί αυτή η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους κάτω από τα 850 ευρώ? Σύνταξη. Να την κόψουμε? Σύνταξη. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Κύριε Υπουργέ, κάνετε ομιλία, δεν κάνετε διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, είστε πολύ νεότερος στη Βουλή για να μου πείτε να κάνω διάλογο. Η Βουλή είναι, η Βουλή είναι ο ιερός τόπος διαλόγου της δημοκρατίας. Διαλόγου όχι με αυτόν τον τρόπο. Απευθύνομαι προς την αντιπολίτευση. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός, ακολουθούν οι στελέχοι. Θέλετε να σταματήσω, κύριε Πρόεδρε? Ερωτήματα θέτω, τα οποία την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Η απάντηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο η κυβέρνηση βάσει της πολιτικής της κατάφερε μέσω του πλεονάσματος να το μοιράζει στους φτωχότερους είναι αυτό που ενοχλεί την αξιωματική αντιπολίτευση και ολόκληρη την αντιπολίτευση. Για έναν απλό λόγο. Διότι η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση έχουν ως πολιτική τους την εφαρμογή όχι της πολιτικής που χαράσουν οι ίδιοι, αλλά της πολιτικής όπως ομολόγησε ο Αντιπρόεδρος της Σωματικής Αντιπολιτεύσεως, χαράζουν οι δανειστές. Θα κάνουμε, λέει, περισσότερα για να αποδείξουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνανε. Με θύματα ποιους? Με θύματα των ελληνικών λαών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που έχω την πολιτική ευθύνη, θέλω να σας πω ότι αυτά τα χρόνια, παρότι ο προϋπολογισμός μειώθηκε, όπως εσείς είχατε συμφωνήσει, γίνανε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. Ο αριθμός των νοσηλευθέντων στα στρατιωτικά νοσοκομεία έφτασε στους 350.000 πολίτες, στρατιωτικούς και μη. Ο αριθμός των συντιούχων στρατιωτικές λέσχες από 4.067 το έτος 2012, 4.078 το 2013, έφτασε στις 8.772. Οι ένοπλες δυνάμεις προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο. Δεν μιλώ για τη διάθεση τμήματος απόδοσης τιμών. Μιλώ για τις αεροδικομιδές. Από το έτος 2013, με 14 ώρες πτήσεως, με 92 ώρες το 2014, 148 το 2015, φτάσαμε το 2055. Οι ένοπλες δυνάμεις να προσφέρουν στις αεροδικομιδές με μόνιμο ελικόπτερο που βρίσκεται στη Σύρο 255 ώρες. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε περιστατικά που μέχρι σήμερα κατέληγαν σε θανατηφόρα περιστατικά για τα νησιά του Αιγαίου. Η διάθεση των πληκτικών μέσων στη δασοπυρόσβεση μόνο από το στρατό από 12 ώρες και 10 λεπτά το 2012 με τα Σινούκ έφτασε στις 368 ώρες. Ήταν η πρώτη χρονιά που δεν θρηνήσαμε θύματα. Οι διαθεσιμότητες των οπλικών συστημάτων με σκληρή μείωση του προϋπολογισμού φτάσαν στα άρματα μάχης από 88% σε 94%. Στα ελικόπτερα, στο 49% από 40%. Στα πυροβόλα μάχης το 91% από 82%. Στα αντιεροπορικά πορυβόλα από 68% το 2014 στο 90%. Στα μηχανήματα του μηχανικού σε 86% από 70%. Στα μη εμβαδρωμένα αεροχήματα από 51% στο 57%. Καταφέραμε με τον οικονομικό, με τον προϋπολογισμό και τις οικονομίες, τις οποίες θα επεξηγήσω ακριβώς που γίνανε, να φτάσουμε στο να φτιάξουμε σπίτια για το προσωπικό, για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ. Από 13 σπίτια που γίνανε το 2014, σε 99 μέχρι σήμερα θα περάσουμε τα 100 μέχρι το τέλος του χρόνου και του χρόνου σε 200 σπίτια για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για το έτος 2017 έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 147 διαμερισμάτων και υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την εξασφάλιση πλέον πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και την εκποίηση ευχρήστου, αλλά μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού, που πρόκειται να καλύψει μέχρι το τέλος της τετραετίας το 100% των αγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Προχωρήσαμε σε κατάργηση των ρουσφετιών στους στρατεύσιμους, με αποτέλεσμα να έχουμε διπλασιάσει την ετοιμότητα σε όλες τις μονάδες παραμεθορίου, στον Εύρο και στα νησιά, και βεβαίως με παροχές προς τους στρατεύσιμους. Μόνο και μόνο η κάλυψη των φυλακίων
σε διαδίκτυο, σε ίντερνετ, από 0 το 12, το 13 και το 14, έχει φτάσει στο 50% το 2016 και το 2017 στο 100%. Οι στελεχώσεις όλων των μονάδων ξεπερνούν το 60%. Είχαμε τη δυνατότητα, με τις οικονομίες οι οποίες γίνανε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, να δώσουμε επιτέλους τους αριθμούς ημερών εκτός έδρας από 12, από 2 μήνες το 2014, από 1 μήνα το 2013, σε 8 μήνες το 2015 και το 2016 να έχουμε ξεπεράσει τους 6 μήνες. Προχωρήσαμε σε αύξηση διακλαδικών ασκήσεων, οι οποίες από μία άσκηση το 2012 φτάσαν στις 6 το 2016. Και βεβαίως οι μεταθέσεις, οι τακτικές μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού ολοκληρώθηκαν όλες στις αρχές του Ιουνίου, ενώ μέχρι το 2014 ξεπερνούσαν τη 15η Αυγούστου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάργησης των ρουσφετιών και της λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων βάσει της των αποφάσεων της στρατιωτικής ηγεσίας είναι ότι ο αριθμός των ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν από τα στελέχη, είναι το χαμηλό ποσοστό των προσφυγών, κρίνονται με βάση τη δίκαιη αντιμετώπιση στελεχών. Το έτος 2012 είχαμε 35,51 ενδικοφανείς προσφυγές, το 2013 25, το 2014 31, το 2016 κουβέντες στο 2,89%. Δεν γίνονται δεκτές ενδικοπανείς προσφυγές, διότι δεν κατατίθεται, λόγω του ότι υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα σε ένοπλες δυνάμεις. Κατασκευάσαμε τη ΜΟΜΑ με νομοθετική ρύθμιση. Προχωρήσαμε ουσιαστικά στην κοινωνική παροχή εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων και του μηχανικού, σε 225 έργα το 2016, από 27 έργα το 2013. Και βεβαίως, οι διαθέσιμες πιστώσεις για την αμυντική οργάνωση παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνοπτικά, η μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την περίοδο 2009-2016 υπερβαίνει το 52% και σε απόλυτες τιμές το 3,4 ευρώ, καθιστώντας μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον πρωταγωνιστή στις περικοπές. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2017, ο οποίος έχει κατευθεί για ψήφιση, οι πιστώσεις για αποδοχές παρουσιάζουν αύξηση κατά 4% σε σχέση με αυτές του περασμένου έτους, με αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΦΚΑ και το πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4387 του 2016. Τα σχετικά κονδύλια για τις λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση τάξης του 4%, η οποία προέρχεται από σχεδιασμένες και πλήρως κοστολογισμένες δράσεις των γενικών επιτελείων και όχι ως αποτέλεσμα μιας έναρξης περικοπής. Οι δε πιστώσεις για τα εξοπλιστικά παρουσιάζουν μείωση κατά 20% ή 123 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,5 εκατομμύρια σχέση με τα ανώτατα όρια πιστώσεων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Επί αυτών των στοιχείων είναι κρίσιμο να επισημανθούν ότι η συνολική μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν ξεπερνά το 2% σχέση με το 2016, συνεκτιμένο πάντα των περικοπών που είχε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια, 50%. Κατόπιν συνεργασίας των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, υποβλήθηκε προς τη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2017, επί του οποίου τα ανώτατα όρια πιστώσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του 2017 είναι αυξημένα κατά 80 εκατομμύρια περίπου σε σύγκριση με αυτά που υποβλήθηκαν από το υπαίθεθα στο Υπουργείο Οικονομικών και αφορά σε πιστώσεις αποδοχών. Παρά τις περιορισμένες πιστώσεις και τις περικοπές των προηγούμενων ετών, υλοποιήθηκε εντός του έτους 2016 η καταβολή των προβλεπομένων από το Προεδρικό Διάταγμα 293 ημερών εκτός έδρας, το επίδομα παραμεθωρίου. Η υπόψη δαπάνη δε αντιμετωπίστηκε εντός των ορίων των προϋπολογισμών των οικείων γενικών επιτελείων και θα καταβληθεί στην προσπάθεια συνέχισης για το επόμενο έτος. Για το 2013 και 2014 δεν είχε καταβληθεί ούτε ένα ευρώ.
στην κατηγορία δε των εξοπλιστικών προγραμμάτων και διαβλέποντας εγκαίρως το πρόβλημα της περικοπής πιστώσεων για το επόμενο έτος, με τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκδοσή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Πολιτικού Συνεδρίου, εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες προμήθειες οπλικών συστημάτων, κυρίως τα follow-on support, δηλαδή συντηρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως τα προηγούμενα έτη η απορρόφηση σχετικών πιστώσεων κυμαινόταν σε επίπεδα της τάξης του 22% το 2011 και του 59% το 2014. Το 2015 και το 2016 φτάσαμε σε ποσοστό άνω του 95%. Αυτά τα λέω διότι ουσιαστικά με οικονομίες που έγιναν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι μόνο εξυπηρετήσαμε τις ανάγκες των στελεχών αλλά και παράλληλα εξοπλίσαμε την εθνική μας άμυνα με τα απαιτούμενα έργα. Προχωρήσαμε σε νομοθεσίες, όπως η εκποίηση του υλικού του επιχειρησιακού με έναν αμήνα αγκαίου. Πυρομαχικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, πολλούνται και τα έσοδα αυτών των εξοπλιστικών συστημάτων δίνονται προς όφελος του προσωπικού και για αντικατάσταση των αναγκών των πυρομαχικών των όπλων μας. Προχωρήσαμε στην χρήση της περιουσίας των ταμείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 34 δισεκατομμύρια ήταν αυτά τα οποία καθόντουσαν ανεκμετάλλευτα επί 20ετία ολόκληρη. Αυτά τα ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δίνονται προς εκμετάλλευση, προς ενοικίαση για 100 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε έσοδα το 2017 με τους μικρότερους υπολογισμούς γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε μετά από 3 ή 4 χρόνια στα 500-600 εκατομμύρια που αναλογεί στο 1/3 ουσιαστικά των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με το προσφυγικό ζήτημα, η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων ήταν ουσιώδης. Τόσο συμμετοχή στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ SNMG2, όσο και στην συνδρομή για τα hot spot και τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό με τις δαπάνες των προσφυγικών ροών, με δεδομένο ότι ετήθηκε και έλαβε χρηματοδότηση μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα Emergency Assistance Funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραμε 88,8 εκατομμύρια ευρώ. Και από τα Ταμεία Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλισης Συνόρων, παρά το γεγονός ότι υπήρχε δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση από το αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών, δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Όλα τα χρήματα βγήκανε από επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ελλάδα βγήκε ασπροπρόσωπη για το θέμα της μετανάστευσης και του προσφυγικού. Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, χρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να ανέλθει στο υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης μέχρι σήμερα. Όσον αφορά το ασφαλιστικό και το συνταξιδοτικό ενεργείας στελεχών, σημειώνεται ότι προτάθηκαν νομοθετικές βελτιώσεις αναφορά με τα όρια ηλικίας και τις συνθήκες συνταξιδοτήσεις που ίσχυαν με τις διατάξεις του νόμου 3865 του 10 και βελτιώθηκαν με τις κατηγορίες στρατιωτικών στο 4407 του 16. Δόθηκε μεταβατική περίοδος για τους στρατιωτικούς των διατάξεων 4387 του 16 μέχρι 36 του 16, καλύπτοντας περιπτώσεις αποστρατιών και αυτεπάγγελτες αποστρατείες. Με συντονισμένες ενέργειες υλοποιήθηκε η απεμπλοκή των μετοχικών ταμείων του Υπουργείου Εργασίας και παράλληλα τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ στρατιωτικών με το άρθρο 35 του 4387 του 16 που κατήργησε τη ρήτρα αξιωμάχου που ίσχυε με τον νόμο του 14. Όχι αυθαίρετα, αλλά επαναφέροντας συγκύριες καταστατικές διατάξεις των ειδικών λογαριασμών μέχρι 31 του 14. Η εν λόγω πρόταση βασίστηκε σε μελέτες και διαβεβαιώσεις των διοικήσεων ταμείων ότι είναι βιώσιμα, διασφαλίζοντας τα ίσα δικαιώματα για τις μελλοντικές γενιές. Και αυτά γίναν πλήρως αποδεκτά από όλους. Επιπροσθέτως, προχωρήσαμε σε συντονισμένες ενέργειες για τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε σύναψη διεθνών συμφωνιών που θα δώσουν ζωή στην αμυντική βιομηχανία, στη δημόσια, στην κρατική, αλλά και στην ιδιωτική. Υπογράψαν εταιρείες με την Αίγυπτο, με την Ινδονησία, με την Ινδία, με τρίτες χώρες και στην πολιτική ανοίγματος
των αμυντικών συμφωνιών πέραν του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, αλλά και εκτός ΝΑΤΟ περιοχών. Έχουμε προχωρήσει σε ενίσχυση της ενεργικής μας βιομηχανίας και μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, και μάλιστα οι συμφωνίες αυτές φέρνουν επενδύσεις σε κλειστά εργοστάσια όπως αυτό της ΕΛΒΟ. Προχωρήσαμε για την έρευνα και την τεχνολογία με την αξιοποίηση όλου του δυναμικού μας, ακόμα και των στρατευσίμων. Και όπως προανέφερα, θα αποτελέσει ισχυρό πολλαπλασιαστή ισχύω στη χώρα και καταβάλουμε διαρκή προσπάθεια απορρόφησης και αξιοποίησης των σχετικών κονδυλίων. Έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είναι πλέον σε θέση, με τη διαχειριστική αρχή, να προχωρήσει σε απορρόφηση προγραμμάτων περίπου στο 85%. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η πολιτική αντιπαράθεση είναι πολύ οξία. Εγώ όμως θα ήθελα να ζητήσω από όλους τις συναδέλφους και τους συναδέλφους για το θέμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να γυρίσουμε πίσω στην εποχή που η Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ψήφιζε ομόφωνα υπέρ του προϋπολογισμού στον τομέα της Εθνικής Άμυνας. Η Εθνική Άμυνα δεν είναι αντικείμενο αντιπαραθέσεων. Είναι αντικείμενο χάραξης μιας εθνικής πολιτικής. Και σας διαβεβαιώ όλους, και την κυβέρνηση και τα κυβερνώντα κόμματα, αλλά και την αντιπολίτευση, ότι η βούληση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι αυτή η πολιτική να χαραχθεί από κοινού. Κάναμε δεκτές σχεδόν όλες τις τροπολογίες που κατατέθησαν από την αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων. Και αυτό είναι, και αυτή είναι η γραμμή την οποία θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Είναι ώρα λοιπόν όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα από τη Βουλή των Ελλήνων και σήμερα στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού ότι μπορεί να έχουμε πολιτικές αντιπαραθέσεις, οξείες, αλλά η Εθνική Άμυνα αποτελεί ένα χώρο συνεννόησης όλων μας. Βλέπω τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια σκληρή κριτική. Μια κριτική η οποία έχει να κάνει με την επίσκεψη την οποία προγραμματίσαμε και συμφωνήσαμε όλοι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή για την συνεδρία στο Καστελόριζο. Και θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεξηγήσεις για το θέμα της άμυνας. Ο ίδιος επικοινώνησα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον παρακάλεσα για την επίσκεψη αυτή να συμμετέχει η αξιωματική αντιπολίτευση. Προς τιμήν του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας μου είπε ότι αν δεν είναι επίσημη συνεδρίαση θα εξετάσει την περίπτωση συμμετοχής βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο η αποστολή αυτή οργανώθηκε, ανακοινώθηκε και ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε. Με μεγάλη μου λύπη την προηγούμενη μέρα ενημερώθηκα από τον τομεάρχη εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουμουτσάκο, ότι τελικά η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα συμμετέχει. Και αυτό μου το ανακοίνωσε στη γιορτή της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, την προηγούμενη μέρα δηλαδή της αποστολής. Και ο λόγος ήταν ότι δεν συνεδρίασε η Επιτροπή Εξωτερικών, η Εθνική Επιτροπή Εξωτερικών, που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Του εξήγησε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όποτε ζητήθηκε την αξιωματική αντιπολίτευση και όποτε ζητηθεί, θα κάνει πλήρη ενημέρωση σε όλα τα στελέχη της Βουλής των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτή την αποστολή που δεν μπορούσε να ακυρωθεί, διότι ήταν μια αποστολή που ανακοινώνονταν θα είχε άλλου είδους εθνικές συνέπειες και βεβαίως με ένα τεχνητό πολιτικό offside κάποιοι επέλεξαν να βάλουν μπροστά τους συμμετέχοντες και όχι την αποστολή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση και σας κύριε Πρόεδρε της Αντιπολιτεύσεως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνει ούτε παράτες, ούτε εκδηλώσεις εντυπωσιασμού. Έχουμε κάθε πολιτική βούληση να υπάρξει μια εθνική γραμμή στην Εθνική Άμυνα. Θα το πράξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και αν θέλετε μια κακή στιγμή που δεν συνυπήρχαμε σε αυτή την αποστολή μπορούμε να τη διορθώσουμε με μελλοντικές ενέργειες. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις για τις οποίες έχω από τη μεριά της αντιπολίτευσης κριθεί τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτές οι ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται και οι απαντήσεις προς την Τουρκία δεν είναι ανακοινώσεις
που έχουν να κάνουν με μπλοκή στην εξωτερική πολιτική. Έχουν να κάνουν με την προκλητικότητα της Τουρκίας. Όταν αμφισβητούνται 16 ελληνικά νησιά, όταν βγαίνουν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Τουρκίας και λένε ότι θα κατεβάσουν τις ελληνικές σημαίες από τα ελληνικά νησιά, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας για κατάργηση της συνθήκης Λοζάνης, δεν πρέπει να υπάρχει μια απάντηση? Δεν πρέπει να υπάρχει μια απάντηση η οποία να είναι ξεκάθαρη? Και απευθύνομαι στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ. Τι θα έκανε ο Ανδρέας Πανδρέου εάν ήταν αυτή η προκλητική στάση της Τουρκίας? Θα σας θυμίσω ότι ο Γεράσιμος Αρσένης, θα σας θυμίσω ότι πριν πει το περίφημο «αυτό βυθίζεται το χώρα», και ο Γεράσιμος Αρχένης και ο Μακαρίτης, ο Γιάννης ο Χαραλαμπόπουλος, τέτοιου είδους κινήσεις είχαν κάνει. Υπήρχε τότε επίσκεψη στο Καστελόριζο της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας, που πρωτοστάτης ήταν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, αφήστε το πεδίο της Εθνικής Άμυνας και μιλάω ειλικρινά, κύριε Λοβέρδο. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε άλλους χώρους με τους οποίους μπορούμε να έχουμε αντιπαράθεση. Θέλω να σας καταθέσω την ειλικρινή βούληση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να υπάρχει μια εθνική γραμμή, και σε αυτό μπορείτε να συμβάλλετε όλοι σας. Ας αφήσουμε απ' έξω την εθνική άμυνα. Όσον αφορά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, το καλύτερο που θα τα κάνουν είναι να έρθουν να απαντήσουν στα δικαστήρια όταν τους κάνουμε αγωγές και όταν τα όργανά τους αναφέρουν τα ίδια που λένε οι ίδιοι, να μην φεύγουν τρέχοντας από τα δικαστήρια και να μην επαναλαμβάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Εμείς πάντως δηλώνουμε ότι την παράδοση του κυρίου Γιάννου Παπαντονίου, τον οποίο υπηρετήσατε, δεν πρόκειται να την ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι